κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, ο αγώνας των αγροτών, των βιοπαλλεστών αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Από μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στον τόπο μας, ανεξάρτητο κυβερνήσεων. Και βεβαίως η βασική ευθύνη, το λέμε καθαρά, είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Την οποία τη στήριξαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, καθώς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις. Εσείς πιστεύετε ότι δικαιώνεστε τώρα με αυτό που συμβαίνει πανευρωπαϊκά, έτσι, και με την κοινή αγροτική και με πολιτική. Την οποία εμείς την καταδικάσαμε ως ΚΚΕ. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που την καταδίκασε, ακριβώς γιατί και μέσα από αυτές τις λεγόμενες τη θεοπράσινη μετάβαση και την μείωση των επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Είναι ένα γεγονός. Η κλιματολογική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Ναι, αλλά τα αξιοποιείται, μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Αξιοποιείται ως πρόσχημα κάθε φορά για να πάρθουν τέτοια μέτρα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των λαών, των αγροτών, των εργατών, των βιοπαλλεστών. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικός μοχλός υλοποίηση ενός σχεδιασμού που έχει ως στόχο να βγάλει, να εκδιώξει βία τους βιοπαλλεστές αγρότες και να συγκεντρώσει τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάξει χρήση γης, να εγκατασταθούν τα νέα φωτοβολταϊκά και η λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ο βασικός υπεύθυνος. Καλά, η κοινή αγροτική πολιτική. Αλλά είναι μια εκμετάλλευση της φύσης, του δώρου της φύσης. Προσέξτε, βεβαίως πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων. Όταν εγκαθιστούμε λοιπόν φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μειώνεται αυτό. Και δεύτερον, ποιος θα χρησιμοποιεί, ποιος αξιοποιεί αυτή την ενέργεια από την ηλεκτρική ενέργεια που είναι επί της ουσίας τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας και όχι όλα. Δεύτερο ζήτημα, δεύτερο τεράστιο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα λιπάσματα, είναι οι σπόροι, είναι μια σειρά αναλώσιμα τα οποία έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί φθηνή πρώτη ύλη για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Ανάμεσα αυτές τις συμπληγάδες. Ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι, λέτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Βέβαιως, και αυτό ανάμεσα λοιπόν στις συμπληγάδες των μονοπωλίων από τη μια μεριά, τα οποία σχετίζονται με τις πρώτες ύλες που αξιοποιούν οι αγρότες και με τον. Και αυτών οι οποίοι παίρνουν τα αγροτικά προϊόντα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο συμπληγάδες, λοιπόν, οι αγρότες προσπαθούν να αντισταθούν και να επιβιώσουν. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό οι στόχοι που οι οποίοι βάζουν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και στην οποία αποφεύγουν να τοποθετηθεί και η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα. Γιατί ακριβώς τα μέτρα τα οποία είναι μέτρα ασπιρίνες. Και όλα αυτά τα μέτρα είναι τα μετά από σφοδρές αγώνες των αγροτών, όπως κατέκτησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αφορολόγητο. Μετά από τους αγώνες, σήμερα την επιστροφή ενός τμήματος του φόρου για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίθετα οι εφοπλιστές το παίρνουν αφορολόγητο. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, τι ζητάνε? Ζητάνε ακριβώς μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα έσοδο, ασφάλιση της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και όχι μέσα από μια τέτοια διαδικασία, η οποία και καθυστερεί αλλά και εξαιρεί μια σειρά περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ακαρπία της ελιάς δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Και βεβαίως και ενάντια και στους νέους σχεδιασμούς να μετατραπεί ο ΕΛΓΑ να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και τέταρτο, η αναπλήρωση του εισοδήματος. Γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο οι ζημίες που υπέστησαν, για παράδειγμα στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ζήτημα ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν παραγωγή για τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει μια τεράστια απώλεια εισοδήματος. Θα αναπληρωθεί αυτή η απώλεια. Αυτό είναι τώρα το μείζον. Οι διάφορες της παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Και από αυτή την άποψη, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κλιμακωθούν οι αγώνες. Κύριε Καραθανασόπουλε, η κυβέρνηση τονίζει ότι θα ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και παράλληλα θα υπάρξουν και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια, υπογραμμίζοντας ότι θα ανακουφίσει τις οικογένειες οι οποίες στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό αφενός, αφετέρου θα εναρμονιστεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό αποτελεί ένα σύντομο ανέκδοτο που είπατε, κυρία Πετούρη. Δεν το λέω, το λέτε εσείς, το λέει εγώ η κυβέρνηση. Εγώ σας μεταφέρω. Ακριβώς. Αποτελεί σύντομο ανέκδοτο, γιατί αν έτσι ήταν τα πράγματα, τότε τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να πετάγανε από τη στιγμή που υπάρχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα δημόσια σχολεία πρέπει να πετάγανε από τη στιγμή που υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντίθετα, βλέπουμε να υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο και τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια σχολεία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η διαχρονική επίθεση που δέχεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, δηλαδή μείωση της χρηματοδότησης 60%, μείωση του εκπαιδευτικού δυναμικού των καθηγητών κατά 35%, με ταυτόχρονη αύξηση των φοιτητών κατά 25%, η μη ύπαρξη φοιτητικής μέρημνας του φοιτητή έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα δημιουργηθούν θα βάλουν ακόμη μια μεγαλύτερη ταφόπλακα στο δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστήμιου, πώς μέσα από τη μεγαλύτερη εμπορευματοποίησή του, μέσα από τη γενίκευση των διδάκτρων, όχι μόνο στα μεταπτυχιακά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα επέκτηνε, αλλά και στις προπτυχιακές σπουδές, με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει μια υποβάθμιση πλήρη της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να έχουμε πτυχία σε διατίμηση ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός θα αγοράζει και το πτυχίο και επί της ουσίας αποσυνδεδεμένα από την αγορά εργασίας. Καλά, έχει σημασία και το ποια πανεπιστήμια θα έρθουν στην Προσέξτε, Ελλάδα, αυτό είναι το πρόσημο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μία αποδοχή του. Γιατί λέει ο κ. Κασελάκης, αν ερχόταν το Χάρβαρντ θα το δεχόμαστε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν πρόκειται να έρθει το Χάρβαρντ, κύριε Καρθανασόλου. Ναι, αυτό είπε ο κύριος Κασελάκης, ότι αν ερχόταν Harvard. Το Χάρβαρντ θα το δεχόμαστε. Και επειδή δεν πρόκειται να έρθει το Χάρβαρντ, δεν το δέχεστε. Ήταν σχήμα λοιπόν, λόγω, το καταλαβαίνετε, λοιπόν αυτό δεν είναι το ζήτημα. Δεν πρόκειται να έρθει κανένα Harvard. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Δεν είναι το θέμα ποιος θα έρθει. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο, θα αυξήσει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, θα υποβαθμίσει τα πτυχία είτε από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε από τα δημόσια ακόμη περισσότερο. Δεν θα ανακουφίσει, επειδή σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το οικονομικό σκέλος. Ναι. Για τους ταξικά αδύναμους. Θα το επιβαρύνει ακόμη περισσότερο, κύριε Πετούρη. Τις οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Θα το επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Τα παιδιά που δεν έχουν περάσει. Προσέξτε, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα το επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Γιατί το λέμε θα το επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Αφενός και τώρα οι οικογένειες ματώνουν για να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να πάρουν πτυχία απροσδιορίστου επαγγελματικής δυνατότητας και από την άλλη τη μεριά η γενίκευση των διδάκτρων θα βάλει τεράστιους φραγμούς. Το λέμε αυτό γιατί προσέξτε, κοιτάξτε σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα δημόσια με δίδακτρα πανεπιστήμια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το κόστος των φοιτητικών δανείων που αποτελεί βραχνά. Είναι Μεγάλη Βρετανία. Ναι, Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχο, Ολλανδία αντίστοιχο. Άρα λοιπόν η ύπαρξη των διδάκτρων θα επεκταθεί και στα δημόσια, και στα δημόσια πανεπιστήμια και θα είναι σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Κύριε Στυλιανίδη, σας άφησα. Και μια κουβέντα για τις εξετάσεις, αν μου επιτρέπετε. Μια κουβέντα για τις εξετάσεις. Αποτελεί υποκρισία. Για να πει δύο κουβέντες και ο συνάδελφος. Ναι, αποτελεί υποκρισία η κυβέρνηση να κουνάει το χέρι στους φοιτητές όταν αυτή επέλεξε αυτό το χρονικό περίοδο μέσα στις εξετάσεις να φέρει αυτό το απαράδεκτο νομοθέτημα.